Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο αντιμετωπίζει η κοινότητα Λαγωνίας. Δύο χρόνια μετά τις μεγάλες κατολιστήσεις, όπως λένε οι κάτοικοι, δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα, με αποτέλεσμα, μετά από έντονες βροχοπτώσεις, το χωριό κινδυνεύει να αποκλειστεί και πάλι. Βρισκόμαστε σε σημείο πάνω από τον Πατατόσπυρο, από τον κεντρικό δρόμο. Ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στον από αποθήκες Πατατόσπυρος προς τον Νικόλα, ο οποίος έχει πάθει μεγάλη καταστροφή. Εδώ πίσω μου βλέπετε μια περάστη την πηγή, την Πέρα Βρύση τη λεγόμενη, που το λένε οι τόπιοι, η οποία δεν έγινε καμία επέμβαση ώστε να γλιτώσει ο δρόμος, που ήταν η κύρια αιτία της μεγάλης κατάπτωσης στον Πατατόσπορο. Δηλαδή φύγανε δύο δρόμοι, εξαφανιστήκανε, τα νερά τρέχουν ανεξέλεγκτα από ό,τι είδατε, τα οδηγούν προς την οικία της κυρίας Χριστοδουλάκη, που είπαν θα τα αφήσουν πρόχειρα και δεν έγινε καμία επέμβαση. Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κατολίσθηση και εδώ η διευθέτηση των οβρίων υδάτων δεν έχει γίνει ακόμα, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να ανησυχούν. Με το θέμα των νερών, ότι αυτό το βάλανε πρόχειρα για να έρχονται τα νερά, γιατί μονίμως τα νερά κατεβαίνανε κάτω ή σε μία Πέρα Βρύση που λέγαμε πηγαίνανε προς τα κάτω. Και τώρα έχουν μείνει εδώ και δύο χρόνια σχεδόν πάμε. Ο δρόμος είχε πέσει εκεί πιο πέρα, το δρόμο τον φτιάξανε, αλλά αυτό ακόμα δεν το έχουν φτιάξει. Και το δρόμο εδώ που πρέπει να ανοιχτεί. Θα έχουμε πάλι χειρότερα πράγματα από ό,τι είχαμε. Εδώ έχει φύγει η μάντρα όλη, είδατε κι εσείς. Βέβαια καμία ικανοποίηση για το τέτοιο. Το έδαφος φεύγει συνέχεια, γιατί έχει φύγει από μέσα η αυλή όλη. Ναι, και έχει φύγει τόσο από τη μάντρα, έχει τόσο άνοιγμα όλο το κάθισμα δηλαδή που έχει φύγει. Την ίδια ώρα η ανησυχία των κατοίκων είναι έντονη, καθώς ακόμα δεν έχει γίνει η διευθέτηση των υδάτων με τον κίνδυνο να είναι ορατός. Εδώ πέρα υπάρχει μια πηγή από πάνω, από ό,τι βλέπετε. Τώρα δεν έχει ανοιγνωποιηθεί και δεν έχει βρέξει. Όταν βρέχει, αν προσέξετε, βγαίνουν και τα νερά μέσα στη μέση του οδοστρώματος. Αυτή η πηγή έπρεπε να έχει μαζευτεί και να έχει πάει στο διπλάνο ρεύμα, το οποίο κατά το χειμώνα και κατά την περσινή κατολίσθηση δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου. Αλλά δυστυχώς τα νερά, από ό,τι βλέπετε, οδηγούνται όλα προς την κατάπτωση την περσινή τη μεγάλη, που έχει κάτσει 8 μέτρα. Σε πολλά σημεία του χωριού οι κάτοικοι εντοπίζουν σοβαρά προβλήματα. Βλέπετε ότι με την επέμβαση του εργολάβου έρχονται όλα αυτά τα νερά εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Όταν βρέχει έχουμε αυτό το φαινόμενο. Φανταστείτε σε ένα βαρύ χειμώνα τι θα γίνει. Ήδη βλέπετε ότι έχει φύγει. Οι υποσχέσεις λένε οι κάτοικοι πολλές. Ωστόσο έχουν περάσει δύο χρόνια και ακόμα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες. Λοιπόν, έταξαν στον κόσμο, όχι σε μένα, γιατί εγώ δεν έπαθα και ζημία, αλλά σε αυτούς που πάθανε ζημία και στα χτήματα και στα σπίτια τους, τους έταξαν λαγούς και πετραχίλια που λέει ο λαός. Και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα, σας πληροφορώ. Και εγώ μου υποσχεθήκανε και το αποτέλεσμα με γράψανε. Γιατί έχουμε λεφτά, λέει, θα τα φτιάξουμε και ο Νίκας και ο Αργολάβος και ένας υπουργός όπως έφερα από το Μεσσηνία, ξέρω που ήταν. Επίστηκα κι εγώ, ο Κακομήρης, και τους άφησα και το κόψανε. Γκρίμισαν τα δέντρα όλα κάτω.